γονείς από την Αύπακτο, γεννήθηκε το πρώτο μωρό για το 2021 στην Πάτρα. Ανήμερα της πρωτοχρονιάς, στο ιδιωτικό μευτήριο Πατρών, ήρθε στη ζωή ένα υγιέστατο κοριτσάκι για να γεμίσει χαμόγελο την Μαρία Ρίγα και τον Ιωάννη Χαμηλό, ιερέα της Μητρόπολης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. Είμαι πολύ χαρούμενη που γέννησα το πρώτο μωρό της Δυτικής Ελλάδας με τη γιατρό μας, την κυρία Σαφιανάκη. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Είναι το τέταρτο παιδί για την οικογένεια. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Με την κυρία Σαφιανάκη έχουμε κάνει και το πρώτο παιδί. Όλα πήγαν καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κλινική για το δώρο που μας πρόσφερε το δωμάτιο να είναι μονόκλινο. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και καλή χρονιά. Το μωράκι γεννήθηκε 3 κιλά και 780 γραμμάρια και 51 εκατοστά, λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Ο τοκετός ήταν φυσιολογικός και ήρθε μετά από 40 εβδομάδες κοίησης. Εύχομαι κι εγώ να είναι και γουρλίδικο, να υπάρχει υγεία, χαρά σε όλα τα σπίτια, όπως και στο δικό μου που μας έχει αφιερώσει ο Θεός να έχουμε το τέταρτο παιδάκι. Εύχομαι σε όλα τα σπίτια να ξεπεραστούν γρήγορα όλα τα προβλήματα που είχε το παλιό μας έτος. Το νέο μας έτος να μας μπει πολύ με υγεία, με χαρά, με ευλογία. Και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω από τη θέση μου την κυρία Άννα Σαχιανάκη, τη γιατρό μας. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να έχουμε. Ευλογημένη που έφερε το πρώτο μωράκι για το 2021, αισθάνεται η γυναικολόγος Άννα Σαρχιανάκη. Ήρθε με οδύνες και 4 εκατοστά διαστολή. Ήρθε σήμερα το πρωί στις 9 η ώρα στην κλινική, στο ιδιωτικό μευτήριο Πατρών. Ξεκίνησε η διαδικασία ενός απόλυτα φυσιολογικού τοκετού, χωρίς τη χρήση καν της επισκυρίδιου αναισθησίας. Και γεννήσαμε στις 1 η ώρα, φυσιολογικότατα, ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Θέλω να γεννήσω το πρώτο παιδάκι και του προηγούμενου έτους και του φετινού. Εύχομαι ευλογία, χαρά, τύχη, ελπίδα, χαμόγελα και πολύ σφιχτές αγκαλιές για το επόμενο έτος. Το μωρό, που είναι το τέταρτο παιδί της οικογένειας, παρέμενε ήρεμο στην αγκαλιά της μητέρας του. Εμείς ευχόμαστε να είναι τυχερό και να χαρίζει πάντα χαρές στους δικούς του ανθρώπους.